Σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο της ΕΓΕΠΑΜ που είναι και το 12ο διλήμματα και αντιθέσεις στον καρκίνο του μαστού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΑΣΟ και το ΙΑΣΟ γενικότερα που μας διέθεσαν αυτή την αίθουσα και τη μας φιλοξενία εδώ πέρα και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕΠΑΜ που οργάνωσε αυτό το συνέδριο και το πρόγραμμα και όλα αυτά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που παρευρίσκεστε σε μια τέτοια δύσκολη ώρα με την κυκλοφορία, με αυτή την κυκλοφορία που υπάρχει. Τώρα, πώς πάει. Θα ήθελα να μιλήσω για λίγο, θα προσπαθήσω να κάνω το περίγραμμα μιας της ιατρικής πράξης και της λήψης απόφασης από έναν γιατρό, έναν υπεύθυνο γιατρό. Είναι γνωστό ότι ο γυναικολόγος είναι ο φροντιστής της υγείας της γυναίκας και είναι ο υπεύθυνος για την υγεία της γυναίκας. Σαν τέτοιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ασχολείται με το μαστό, πρέπει όπως ασχολείται με την οστεοπόρωση, όπως ασχολείται με τα μεταμεροπαυσιακά συμπτώματα, όπως ασχολείται με τον καρκίνο του τραχύλου να τον προλάβει, έτσι πρέπει να ασχολείται και με το μαστό. Επομένως, είναι ο κυρίως υπεύθυνος για το μαστό. Θα ήθελα να πω ότι η ιατρική πράξη και ο υπεύθυνος γιατρός πρέπει να συνδυάσει και να εφαρμόσει μια ποικιλία επιστημών και ειδικοτήτων, όπως είναι όλες αυτές που βλέπετε απάνω, η μοριακή βιολογία, βιοχημία, η ιατρική φυσική, βιοστατιστική, που πρέπει να απευθυνθούν για να γίνει η ιατρική πράξη και η απόφαση στο συγκεκριμένο άτομο από τον υπεύθυνο για τη θεραπεία γιατρό. Αυτό είναι κάτι σαν αυτό. Δηλαδή έχουμε πολλούς δρόμους να ακολουθήσουμε. Τι γίνεται όμως. Προσπαθούμε, μια στιγμούλα. Εντάξει, προσπαθούμε να βρούμε κάποια βοήθεια ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε το πεδίο που έχουμε μπροστά μας, να το περιορίσουμε και να το κατευθύνουμε σε κάποια λύση η οποία να μην αποτελεί ένιγμα. Και χρησιμοποιούμε τις κατευθυντήριες οδηγίες. Άμα δείτε λοιπόν τη Wikipedia, τον ορισμό της οδηγίας, της κατευθυντήριας οδηγίας, είναι αυτή στα αγγλικά και στα ελληνικά είναι ότι η κατευθυντήρια οδηγία είναι μία δήλωση με την οποία καθορίζεται μία πορεία δράσης. Μία κατευθυντήρια οδηγία έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις ειδικές διαδικασίες σύμφωνα με ένα σύνολο ρουτίνας ή την ορθή πρακτική. Εξ ορισμού η κατευθυντήρια οδηγία δεν είναι ποτέ υποχρεωτική. Κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουν δεσμευτική ισχύ και δεν επιβάλλονται. Αυτό το έχουμε ξεχάσει λιγάκι. Και υπάρχουν οι ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες περιλαμβάνουν συστάσεις προκειμένου να χορηγηθεί η βελτίστη θεραπεία σύμφωνα με την evidence-based medicine και με consensus αποφάσεις. Evidence-based medicine, η ιατρική, η στηριζομένη στην απόδειξη. Στην απόδειξη. Μετά από συστηματική ανασκόπηση των αποδείξεων, μεταναλύσεις κλινικών δοκιμών και την επιμέτρηση των κινδύνων και του ωφέλους από άλλες εναλλακτικές θεραπείες για την ίδια νόσο. Έτσι, αυτό έχει και σαν στόχο η ιατρική οδηγία μείωση των κινδύνων από εναλλακτικές θεραπείες. Αλλά επίσης, κάτι που δεν αναφέρεται, είναι και η ισορροπία κόστους και θεραπευτικών παραμέτρων. Επομένως, έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι η ιατρική κατευθυντήρια οδηγία και εδώ πέρα είναι... Ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Ξέρει κανείς.
Είναι κάπως έτσι οι ιατρικές οδηγίες. Όχι, είναι το ηφαίστειο της Ισλανδίας. Το ηφαίστειο αυτό που έκανε έκρηξη και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα, αυτό είναι το ηφαίστειο της Ισλανδίας. Έχουν αλλάξει λίγο τα slides, γιατί τα έφερα με email, δυστυχώς τα ξέχασα. Ήταν σε άλλη σειρά αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η evidence-based medicine τώρα είναι μία ιατρική η οποία βασίζεται στην απόδειξη. Στόχος είναι η απάντηση σε ερωτήματα μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την καλύτερη αντιμετώπιση και θεραπεία μιας νόσου. Πού στηρίζεται αυτή η evidence-based medicine? Κάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ευρισκομένης αποδείξεως, απόφαση για το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην κλινική πράκτικη και κυρίως να μετατρέψει το ένιγμα της θεραπείας σε ένα ερώτημα που να έχει απάντηση. Η evidence-based medicine όμως μελετά ψυχρά την ποιότητα και ακρίβεια της στατιστικής ανάλυσης σύμφωνα με τις επιταγές της στατιστικής επιστήμης. Δηλαδή κάτι τέτοιο γίνεται στη θεραπεία. Τώρα, το πρόβλημα της evidence-based medicine είναι ότι αγνοεί προβλήματα που έχουν σχέση με την νόσο και τον ασθενή και αγνοεί την επιστημονική γνώση και την ικανότητα του γιατρού, τα κυριότερα. Δηλαδή, η evidence-based medicine είναι ένα πολύ μικρό τμήμα από την όλη ιατρική πρακτική που είπαμε προηγουμένως, το οποίο είναι κάπου, το βλέπετε που είναι, το περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος από τις έρευνες, ένα μικρό μέρος από την κλινική εμπειρία και ένα μικρό μέρος από την ποιότητα του ασθενούς και της ασθένειας. Τώρα, εδώ πέρα είναι μία μελέτη του Ιωαννίδη, του Γιάννη του Ιωαννίδη, η οποία είναι η μελέτη η οποία έχει τα περισσότερα citation σε όλο το στη βιβλιογραφία. Έγινε το 2005 και αυτός απέδειξε ότι τα περισσότερα αποτελέσματα από κλινικές δοκιμές και έρευνες είναι bias ή έχουν μία, χρηματοδοτούνται από ορισμένες εταιρείες και έχουν μία, χειραγώγηση. Χειραγωγούνται από ορισμένες εταιρείες. Και αυτό είναι, αυτό που γίνεται είναι η καθοδήγηση των μελετών και αποφάσεις των consensus έχουν το conflict of interest που λένε. Δηλαδή η εταιρεία χρηματοδοτεί και βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την εταιρεία. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και θα ήθελα να πω ότι στην εποχή μας η οικονομία στην υγεία είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στην ιατρική πράξη και απόφαση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συμβουλεύουν και δεν υποχρεώνουν. Άλλωστε, στο τέλος κάθε κατευθυντήριων οδηγιών και στις αγγλικές και στις αμερικάνικες και στις, σε οποιαδήποτε υπάρχει η παράγραφος ότι εάν ο ιατρός επιθυμεί να κάνει αλλιώς, θα το κάνει αλλιώς. Έτσι. Και βέβαια οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν είναι ίδιες παντού. Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τώρα κάτι διαφορετικό από το ότι λένε οι Αμερικάνοι ή από ό,τι λέει το Boston Hospital for Women ή από ό,τι λένε οι Εγγλέζοι και κυρίως, όπως ξέρετε, το θέμα με τη μαστογραφία. Το θέμα με τη μαστογραφία, άλλες κατευθυντήριες οδηγίες στην Αγγλία, άλλες στην Αμερική, άλλες στη Γερμανία, άλλες στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Επίσης, απαιτείται περισσότερος χρόνος για μελέτες και ανεξάρτητες από εταιρείες και ασφάλειες. Πράγμα αδύνατο. Ο γιατρός πρέπει να εφαρμόζει τη βελτίστη αγωγή, όμως, σύμφωνα με την επιστημονική του γνώση. Ανεξάρτητα ή όχι από τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες αποτελούν τον καμβά πάνω στον οποίο στηρίζει ο υπεύθυνος γιατρός την λήψη απόφασης προκειμένου να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο ασθενή. Αυτό τι είναι?
Αυτές είναι οι κατευθυντήρες οδηγίες, μάλλον είναι η ιατρική πράξη, η οποία θέλει να πάει σε ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο. Τι είναι αυτό, το ξέρει κανείς? Δεν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω αν το έχω, αν το είναι το slides. Όχι. Λοιπόν, αυτό μεταφράζεται σε, είναι πόλης. Πόλης. Ποια πόλης, όχι τίποτα. Λοιπόν, είναι το Bangkok. Έτσι το λένε οι Ταϊλανδοί. Το Bangkok το λένε έτσι. Και αυτές είναι η ιατρική πράξη με όλη την μπερδεψούρα που υπάρχει και καταλήγει στο Bangkok. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.